Επισκέψεως, συγχωρήσεως, διαφέσεως των αμαρτιών, των δηλών του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, διαφύρωτων, του Αγίου Ναοτούτου, των εορταζόντων και εορταζουσών, την Αγία Εορτή Ταύτην και των δηλών του Θεού, υγείας και σωτηρίας, θείας βοηθείας, υπέρ αυτών υπομένων. Κύριε Λέησον. Έτινε όμεθα και υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην, και πάσαν πόλη και χώρα να απορρίες ποιμού λοιμούσεις μου και τα πατήσεις μου, πυρός με κέρες επιδρομής αλωτήρων, και εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου, υπέρ του ήλων ευμένη και ευλιάνα και γενέστε, λαγαθών και φιλάνθρωπων θεανιμών, το αποστρέψει και διασκεδάσει, πάσα το κύκλο σου την κατημόνη του τέννη, μέσα στη βάση της επικειμένης θείας αυτοαπηλής, και λέησε ημώς. Είναι την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλη και χώρα να απορκίζει πολυβούσεις μου κατά ποτισμό. Έτσι δεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριε των Θεών ημών χωρίσεις λέησιας ημών των αναστρονών και λέησε ημών. Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήρ ημών οι ελπείς πάντων των περάτων της γης που δεν εταλάσσει μακράν και ήλιος ήλιος γεννή μην δέσποτε με τις αμαρτίες ημών και ελέησον ημώς. Ελεήμων γά και την άνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό του Αγία Πνεύματι νύχτια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πνεύμα Ιησού. Των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, καλλίκων μαρτύρων, των ουσίων και θεοφόρων πατερονιμών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, εις Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, του ουσίου πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Αγίου εν δόξου ιερομάρτυρος Σεραφείμ, επίσκοπου Φαναρίου, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον, ευπρόσδεκτον ποιήσον ιδέησιν ημών, δώρησε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς ει τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεοτόκ και Παρθένε καιρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετασόν ευλογημένη σοι εν κυβεξήν ευλογημένος ο Πατρί και τα Παναγία και αγαθό και ζωπιά σου πνεύματι
νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσι εν δόκεσαν και πίνασαν. Ούτε λατωθήσονται αντός αγαθούς. Λούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κυρίων, ούτε λατωθήσονται αντός αγαθούς. Μητρόπολης Μεσογείας και Λαμβριωτικής, εγκύκλιος, προς τους ευσεβείς χριστιανούς της Καρτιμάς Ιεράς Μητροπόλεως. Θέμα, έρανος της αγάπης. Αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα στο ευλογημένο κλίμα της νηστείας των Χριστουγέννων, της πνευματικής μας προετοιμασίας και του αγώνα που όλοι κάνουμε για να γιορτάσουμε τη γέννηση του Σωτήρος Χριστού, η Εκκλησία μας καλεί σε ένα συναγερμό πίστεως, ευλαβίας και αγάπης. Ίσως μάλιστα κάτω από τις παρούσες συνθήκες, τα αισθήματα και οι εκδηλώσεις της αγάπης να είναι η τελευταία μας, αλλά μεγάλη ελπίδα να χαρούμε τη ζωή μας και να κάνουμε την κοινωνία μας πραγματική κοινωνία αδελφών και συνανθρώπων. Είναι ευκαιρία τις ημέρες αυτές να τις μεταμορφώσουμε σε αυτό που είναι άγιες και χαρμόσυνες. Μέσα από το πρόβλημα του εμπερίστατου αδελφού μας, να πλησιάσουμε το πτωχεύσαντα για εμάς Χριστό, ξεχασμένο στο ψυχρό σπήλαιο της Βιθλέμ, διωγμένο στην Αίγυπτο, ταπεινωμένο στη Φάτνη. Γύρω μας, το βλέπουμε, υπάρχει μεγάλη ανέχεια, αδικία, πόνος. Το κύμα της πολύχρονης και σαρωτικής κρίσης έφερε πολλούς συνανθρώπους μας σε μεγάλη δυσχέρεια. Τα σοβαρά προβλήματά τους, υλικά και πνευματικά, τα οποία από αξιοπρέπεια κρύβουν, με ελπίδα έρχονται να τα αποθέσουν και να βρουν ανακούφιση στην ανοιχτή αγκαλιά της ενορίας. Μοναδικό τους λιμάνι στη ξαφνική τρικυμία της ζωής η Εκκλησία. Και η Εκκλησία είναι ο Θεός της αγάπης, ο Χριστός της ένωσης, αλλά και εμείς όλοι μαζί συνηγμένοι στο όνομά Του. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε χρόνο τέτοιες μέρες διενεργείται πανελλαδικά σε όλες τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος ο λεγόμενος Έρανος της Αγάπης. Τα Χριστούγεννα δεν είναι μία γιορτή που ζει ο καθένας μας κλεισμένος στο σπίτι του, παγιδευμένος στον κόσμο του. Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή κοινωνίας, αλληλεγγύης, αμοιβαίου ενδιαφέροντος, προσφοράς, παγκόσμιας χαράς. Ας δώσουμε για να έχουμε, ας προσφέρουμε για να λάβουμε, βοηθώντας αυτούς που έχουν ανάγκη, αυτούς που είναι μόνοι και ανήμποροι, αυτούς που είναι άρρωστοι και κατάκητοι, αυτούς που είναι χτυπημένοι από τις απρόσμενες και ευνίδιες αλλαγές της ζωής τους. Συμπαραστεκόμενοι σε αυτούς που πάσχουν και υποφέρουν, μοιραζόμενοι τις ανάγκες μας, όλοι μας θα λάβουμε ως αντίδερο την ευλογία του Χριστού μας, που τόσο την έχουμε ανάγκη. Στη Μητρόπολη μας η λογία αυτή της αγάπης θα πραγματοποιηθεί και φέτος από τις 10 έως τις 16 Δεκεμβρίου, όπου στις ενορίες μας οι διακονητές του Εράνου της Αγάπης θα χτυπήσουν διακριτικά την πόρτα της ψυχής μας. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας και ας δώσουμε ό,τι μπορούμε. Και το δίλεπτο της χείρας και ο βολός του πτωχού έχουν μεγάλη αξία και αποτελούν πρωτίστως για μας τους ίδιους ευλογία. Μακάριον εστί διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Προτιμότερο είναι να δίνεις από το να λαμβάνεις. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός να είναι μαζί μας. Με τα εορτίων προσρήσεων και πολλής της εν Κυρίω αγάπης,
ο Μητροπολίτης ο Μεσογείας και Λαβριωτικής Νικόλαος. Στην ενορία μας, ο έρανος της αγάπης θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξος μετά.